Μ' αρέσει η επαφή με τον κόσμο ιδιαίτερα. Δεν με ενοχλεί, μ' αρέσει. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει έτσι με στεναχωρεί κάτι κάπως περίεργα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα, επειδή δεν έχω κυκλοφορήσει πολύ, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, και λέω στην Αθήνα γιατί χθες ήμουν στην Κύπρο. Τι έκανες στην Αθήνας, Κύπρο? Είχα πάει στα βραβεία Madame Figaro. Έδωσα ένα βραβείο. Έλα! Μεγαλεία. Έδωσα... Μη γελάς, σταμάτα πονάς. Για πες, σταμάτα πονάς. Ας την κοπέλα να γελάσει, να το ευχαριστηθεί. Νιώθω τις φίλες. Αυτό, ναι, σφίγομαι. Το με νιώθεις. Ναι. Στην Κύπρο είναι πολύ πιο έντονο από εδώ. Δεν ξέρω αν φταίει ότι οι Κύπροι είναι πιο εκδηλωτικοί και πιο εξωστρεφείς από εμάς εδώ. Αλλά εκεί ένιωσε λίγο σαν τον Μάικλ Τζάκσον. Σε ρωτήσανε για τον Μάριο εκεί, πώς είναι ο Μάριος, τι κάνει. Εντάξει, φυσικό είναι. Ο Μάριος είναι δικό τους παιδί, δεν μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ εκδηλωτικοί. Πολύ. Θέλω... Έχεις πάρει σοκ, ακόμα δεν τα έχεις συνηθίσει όλα αυτά, Όχι. Είναι δύσκολο, ξέρεις, Ελένη, τι συμβαίνει. Από τη φύση μου δεν θα μπορούσα να συνηθίσω κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον όταν έρχεσαι από ένα μικρό κουτάκι, το οποίο είσαι κλεισμένος και κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και ξαφνικά βγαίνεις έξω και βλέπεις αυτό το πράγμα. Χαρακτηριστικά, για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο κλεισμένοι είμαστε και πόσο έχεις ξεχάσει την επαφή με το περιβάλλον. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και με πήγε μια βόλτα ο γιατρός για να περπατήσω έξω και είδα τα αυτοκίνητα, φοβόμουν λίγο, όχι όμως λόγω του ατυχήματος, λόγω της επαφής ξανά με το περιβάλλον το... Μου κάνε κάτι. Ναι, ισχύει δηλαδή, αυτό. Μου λες ότι οι δύο μήνες, δυόμιση που κάθισες εκεί ήταν σαν να έμεινες τύπου ένα χρόνο. Ναι. Τόσο δυνατά, πρώτον, τόσο έντονα. Πρώτον, εμάς δεν περνάγαν οι μέρες, μας φαινόντουσαν ατελείωτες. Λέει, αυτό διάβαζα και τον Downtown. Πώς νιστάζετε το βράδυ, πώς φτάνετε να κοιμηθείτε? Από ότι το ήσουν πτώμα, δεν γινόταν να με κοιμηθείς, κάποια στιγμή κοιμώσουν. Είχατε κανένα φωτάκι το βράδυ? Όχι, όχι, τίποτα δεν είχαμε. Αυτά. Είχαμε το φεγγάρι όταν υπήρχε. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι, άσχημα. Το συνηθίζεις και αυτό. Μαμουνάκια κυκλοφορούσαν, μαθαίνω μπόλικα. Ναι, είχε ποντίκια, σκορπιούς. Και ποντίκια, είχαμε δει και ένα μια φορά στην τηλεόραση, αγριευτήκαμε λίγο. Και σκορπιούς. Και σκορπιούς πολλούς. Τους σκορπιούς δεν τους καθαρίζανε την παραγωγή? Δεν καθαρίζανε τίποτα. Το έχει, σκορπιού είναι και επικίνδυνο πράγμα. Δεν είναι, είσαι survivor. Τι λες, ρε, είσαι στο survivor. Συγγνώμη, τα έχεις υπογράψει αυτά. Αν φάει σκορπιό και πεθάνω, δεν πειράζει, είναι μέσα στους κανόνες. Όχι ακριβώς, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Περιμετρικά σας φιλούσαν, υπήρχαν άνθρωποι, δεν μπορούσατε να φύγετε. Πώς είναι εκεί το σκηνικό? Δεν μπορείς να φύγεις και νομίζω δεν μπορείς να φύγεις όχι γιατί δεν σε αφήνουν σαν παίχτης να φύγεις, δεν σε αφήνουν γιατί είναι επικίνδυνα. Εκεί λόγω φτώχειας, αν πας λίγο παρακεί, υπάρχει περίπτωση να σε σκοτώσουν. Καλά, δεν θα βρίσκαν τίποτα. Και πώς πήγανε στα άλλα χωριά? Ήσασταν πιο φτωχοί από τους φτωχούς. Δεν είχατε τίποτα. Στα άλλα χωριά και πήραν πράγματα, έγινε όλη αυτή η ανταλλαγή και υποτίθεται ότι η παραγωγή δεν γνώριζε τίποτα. Πώς ξέφυγε? Όχι υποτίθεται, δεν γνώριζε τίποτα η παραγωγή. Και πώς όμως αυτό? Δεν είπες ότι υπήρχαν κάμερες 24 ώρες το 24ωρο. Ήταν μια συγκεκριμένη στιγμή που μπορούσε νομίζω. Κοίταξε, δεν σου πω ακριβώς τι σημαίνει. Όταν έχεις πεινάσει πάρα πολύ και είσαι και Έλληνας, όπου το ελληνικό μυαλό μπορεί να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. παιδιά, αυτό είναι δεδομένο. Τα καταφέρεις. Ο Έλληνας μπορεί να τα καταφέρει όλα. Τόσο χρόνο αυτό δεν κάνουμε. Δηλαδή. Όλες ψάρια δεν είχε, γιατί όλο μπαίνατε, βγαίνατε και τίποτα. Δεν μια φορά θυμάμαι ένα ψάρι σχέδιο. Δεν ξέρω, ήταν και περίεργο ψάρι αυτό. Από εμάς κανένα ψάρι. Αυτό ήταν από την άλλη πλευρά. Δεν θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό το περίεργο ψάρι. Ο Αγγελόπουλος το είχε βγάλει. Δεν ξέρω, θυμάμαι ένα ψάρι, το οποίο μάλιστα ήθελα και να το φάνε. Ήταν πολύ όμορφο. Και καλά κάνανε, δεν το φάγανε. Μπορεί να μην τρωγόταν καν. Γιατί είχαμε και αυτό, δηλαδή και με κάποιου καρπού κάποια που μοιάζαν με φασόλια και θέλαμε εμεί να τα βαφτίσουμε φασόλια και να τα φάμε. Μα λέγανε οι ντόπιοι που μας φυλάγανε ότι αυτό είναι poison, no. Ναι. Κάποιο φλερτ έπιασε στην ατμόσφαιρα. Θα σας πω κάτι τι συμβαίνει και είναι πραγματικότητα αυτό. Όταν έχεις τόσο αντίξωα πράγματα να ζήσεις και να αντιμετωπίσεις, νομίζω το αρμονικό σου σύστημα έχει πεθάνει. Δηλαδή, δεν γίνεται υπάρχει. Τίποτα, ναι. Ναι, αλλά αυτό το συντροφικό λίγο δεν σου βγαίνει. Είσαι τρελή. Το συντροφικό, Παναγιά μου, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα επιβιώσουμε. Όχι το άλλο, όχι. Πες μου κάτι. Τώρα που έπιασες... Θυμώνατε όταν χάνατε κάτι? Καλή όταν χάνατε ένα έπαθλο πραγματικά, γιατί εγώ δεν το έχω δει τόσο πολύ όσο ας πούμε θα περίμενα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα να πεινάω και να μην τρέξεις εσύ. Δεν θα στο πω! Θα φας εμένα, όχι θα μου το πεις. Μα πες μου, σας βλέπω γενικά έτσι, εντάξει, πετάτε και καμιά κουβέντα ή τουλάχιστον το βλέπουμε εμείς, αλλά δεν βλέπω ρε παιδί μου αυτό που λέμε. Ρε θα πεινάσουμε, δεν μας παίρνει. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει, μωρέ, όλοι μας προσπαθούσε ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον, διότι όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση, στην ίδια φάση και άμα τον ρίξεις τον άλλον θα πέσει κι άλλο.
Οπότε του λες κάτι για να τον ανεβάσεις, ώστε στο επόμενο αγώνισμα να τα πάει καλύτερα. Εσείς από την αντίπαλή σας ομάδα, ποιους θεωρούσατε πολύ δυνατούς παίκτες που λέγατε, ας πούμε, και από τις γυναίκες και από τους άντρες, ότι αυτόν πρέπει να βάλουμε πολύ, να βάλουμε τα δυνατά μας ή τον πιο δυνατό μας παίκτη, γιατί είναι πολύ δυνατός παίκτης. Εσείς, σαν παίκτες όμως λέω, όχι δημοφιλία. Όχι, δημοφιλία δεν μπορούσαμε να ξέρουμε. Εννοείται. Άρα πάμε πραγματικά σαν παίκτες, δυνατοί παίκτες. Ποιους φοβόσατε, ποιους λέγατε αυτούς πρέπει να χτυπήσουμε, να πολεμήσουμε. Από κορίτσια την Ειρήνη, την Παπαδοπούλου και την Βαλαβάνη. Ήταν και οι δύο πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές. Από αγόρια τον Γιώργο, τον Ντάνο, τον Αγγελόπουλο και τον Στέλιο τον Χανταμπάκη. Θεωρούσαμε ότι ήταν από τους δυνατούς τους. Ωραία. Και τώρα που έχετε πάρει. Συγγνώμη. Και από τη δικιά σας την πλευρά, εσείς ποιους λέγατε ή ποιους βγάζατε και λέγατε, ας πούμε, με την Παπαδοπούλου, πρέπει να πάω εγώ. Εγώ, ας πούμε, ήταν ένα ζήτημα πολύ να. Ναι. Ήμουνα εγώ από κορίτσια και η Σάρα και από τα αγόρια ήταν σίγουρα ο Μάριος και ο Κώστας ο Μισθοφόρος. Ο Μάριος, το προσόν του είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ. Αέρας, είναι και αδύνατο παιδί και πάει σφαίρα. Είναι και δυνατός. Ο Μισθοφόρος δεν είναι τόσο γρήγορος. Είναι εγκεφαλικός παίχτης. Είναι άλλος παίχτης. Ναι, είναι πιο έξυπνος στο χειρισμό που. Καταστάσεων. Ισχύει αυτό το ότι έβλεπε τον Στίβο Μάκης κάθε φορά και προσπαθούσε να εντοπίσει πριν ξεκινήσετε πού είναι τα τρωτά σημεία, τα δύσκολα, τα πιο εύκολα. Εννοείται. Γιατί... Εννοείται πως το κάνεις αυτό και επίσης ξέρουμε σε κάθε αγώνισμα ποιοι θα τα πάμε καλά και ποιοι δεν θα τα πάμε. Γιατί μετά από τόσο καιρό εμπειρίας και αγωνισμάτων ξέραμε ο ένας που υπερτερεί και ο άλλος που χάνει. Ας πούμε, εγώ με το νερό είχα θέμα. Ναι. Δηλαδή είχα μέχρι να κρατήσω τη μύτη μου, να πέσω στο νερό. Ναι, και εγώ δεν την κράταγα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχεις μετανιώσει για κάτι που έγινε μέσα στο παιχνίδι, μια ψήφος, μια συμπεριφορά, μια άποψη που σου δημιουργήθηκε για κάποιον παίκτη? Όχι, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Λίγο μάλλον τώρα που το σκέφτομαι για το. Βέβαια και αυτό είναι ανθρώπινο. Είναι αυτό με την Ελένη που στην αρχή έτσι δεν τη συμπαθούσα. Και αργότερα που κάναμε παρέα είδα έναν αξιόλογο άνθρωπο που θέλω να τον κρατήσω στη ζωή μου. Θα πω κάτι για χιούμορ. Ακόμα και για αυτό που είπες για τη Σοφ Πασχάλη, δεν μπορεί να χάνω από μια πολύ μεγαλύτερη μου. Το είπα για πλάκα, δεν είναι απαντήσεις. Θα σου πω. Θα σου πω και γι' αυτό. Φωτεινής, γιατί δεν μπορώ, άρχισες τώρα. Πάμε, διαφημίσεις. Διαφημίσεις λέμε.